Πάμε λίγο εκεί που πήγαμε χθες, περίπου τέτοια ώρα στον Άλυμο, που είχαμε τον εμπρισμό, όπως όλα δείχνουν, στο κατάστημα με τα έπιπλα. Είναι η Σοφία Ορφανού εκεί πέρα, που ήταν από την πρώτη στιγμή. Τώρα είμαστε στο φως της ημέρας, έχει περάσει ένα 24ωρο. Να δούμε τι άφησε πίσω αυτή η φωτιά, τι καταστροφές άφησε, Σοφία, και τι γίνεται. Γιώργο, βρισκόμαστε στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στην επιχείρηση όπως είπες, που χθες τα ξημερώματα κάηκε ολοσχερός μετά από μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε. Τα πρώτα δείγματα φαίνεται πως είναι εμπριστική επίθεση και σε ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας φαίνεται καρέ-καρέ τη στιγμή που ένας από τους δράστες του εμπρισμού έχει αφήσει εκρηκτικό μηχανισμό στην πόρτα του καταστήματος επίπλων. Χαρακτηριστικά λοιπόν φαίνεται ότι μία μηχανή σταματάει εδώ, ο συνοδικός κατεβαίνει, αφήνει ένα αντικείμενο μπροστά από την πόρτα. Λίγα λεπτά μετά αυτό προκαλεί την μεγάλη φωτιά και ο ίδιος επιβιβάζεται στη μηχανή και χάνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Όλα αυτά τη στιγμή που απέναντι ακριβώς υπάρχει πλήθος κόσμου που παρατηρεί τα όσα γίνονται και τραβούν βίντεο ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και φάνηκε μάλιστα και σε ένα από αυτά ότι δύο άνδρες μπήκαν στο φλεγόμενο κτίριο για να καταφέρουν να βγάλουν μια γυναίκα ηλικιωμένη η οποία είχε εγκλωβιστεί στο κτίριο. Όπως βλέπετε και εσείς τώρα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, η δεύτερη μέρα εδώ φαίνεται το τι άφησε η φωτιά. Η φωτιά βλέπετε ότι είχε φτάσει μέχρι τον τέταρτο όροφο της εξαόροφης πολυκατοικίας. Το πρώτο διαμέρισμα έχει υποστεί πολύ σοβαρές ηλικίες και εντός και εκτός του διαμερίσματος. Το ισόγειο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Το όχημα που είδαμε χθες το πρωί, το οποίο είχε καεί, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το έχουν πάρει από εδώ, δεν βρίσκεται εδώ. Η αστυνομία έχει βάλει ειδικές κορδέλες έτσι ώστε να αποφευθεί η οποιαδήποτε είσοδος από τους περαστικούς και να αποφευθούν φυσικά πάντως έπαθε μεγάλη. Μεγάλη ζημιά διοκτήτης, καταστράφηκαν όλα. Υπάρχει το τμήμα της δίωξης εκβιαστών που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπάρχουν χαρακτηριστικά τα πλάνα που τα έχουν τραβήξει τα πιτσιρίκια που διασκέδαζαν απέναντι με τους δύο δράστες. Και αν έχουμε το γραφικό, παιδιά, να τους δείξουμε τους δύο δράστες, διότι ο ένας από αυτούς έχει πάει, έχει κατέβει από τη μοτοσυκλέτα, φοράει ένα κράνος, ένα χακί μπουφάν. Βλέπει και τα παιδιά που τον κοιτάνε αδιαφορεί τελείως. Και παίζει μετά, να τεστεί εδώ την εικόνα, ο κύκλος. Και πετάει μετά τον εμπριστικό μηχανισμό και εξαφανίζεται. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη αυτό που η έρευνα της δίωξης εκβιαστών. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.